Το επόμενο πρωινό θα μας έβρισκε στον πιο ψαγμένο δρόμο της πόλης, τη λεωφόρο Melrose. Κάνω τη βόλτα μου σήμερα σε έναν καταπληκτικό δρόμο εδώ του Λος Άντζελες, στον δρόμο Melrose. Οι παλιότεροι θυμάστε αυτό το δρόμο βεβαίως από μια σειρά που είχαμε στην Ελλάδα, τη Melrose Place. Από τότε και μέχρι σήμερα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτός ο δρόμος συνεχίζει να είναι στην πρωτοπορία της αμερικάνικης μόδας και ό,τι έχει να κάνει με design, νέες τάσεις κλπ. Έμαθα σήμερα ότι όλοι οι μεγάλοι σχεδιαστές της Αμερικής έρχονται στην Fleet Market για να αντιγράψουν νέους σχεδιαστές οι οποίοι δεν έχουν βρει ακόμα το δρόμο τους. Ό,τι συμβαίνει στην Melrose είναι η τάση του μέλλοντος. Είναι η τάση στη μόδα, στο design, στα έπιπλα, στα καταστήματα, στα μαγαζιά, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το εμπόριο. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε έναν ξεχωριστό δρόμο και να περιηγηθούμε στα στενάκια του. Η λεωφόρος Melrose συνδυάζει το γλέντι με τη μόδα. Νέοι και νέες γεμάτοι τατουάζ ψάχνουν το όνειρο για μια καλύτερη ζωή στο χορό, το τραγούδι, τη μόδα. Οι πρόβες γίνονται πολλές φορές υπαίθρια, ακόμη και μπροστά στα μάτια σου. Πέσαμε πάνω σε πρόβες. Εδώ τα κορίτσια και τα αγόρια στη Melrose ψάχνουν το όνειρό τους σε μια θεατρική παράσταση, σε ένα show, μπορείτε να φανταστείτε. Και κάνουν πρόβες οπουδήποτε δίνεται ευκαιρία. Όταν οι νέοι δεν κάνουν πρόβες, αναζητούν ρούχα περασμένων εποχών και κεντρικά ενδύματα για extreme νυχτερινές εξόδους. Στη λεωφόρο του Melrose, στο Hollywood του Los Angeles, θα βρεις τα πάντα. Τα καταστήματα κρύβουν θησαυρούς, ενώ οι τάσεις δίνουν ιδέες για δουλειές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οτιδήποτε γίνεται στην λεωφόρο εδώ της Melrose θα το δείτε στην πορεία σε όλη την Αμερική και ίσως όλο τον κόσμο. Εδώ τώρα εγώ βρήκα ένα φοβερό κατάστημα, Heroes Motors Los Angeles. Είναι ένα κατάστημα που πουλάει ταυτόχρονα και μοτοσικλέτες, σπάνια όμως κομμάτια μοτοσικλετών και ρούχα. Είναι πραγματικά μοναδικό, διότι το κάθε κομμάτι είναι μουσιακό. Κοιτάξτε εδώ, μια μοτοσικλέτα, παιδιά, αυτή εδώ είναι Indian Daytona Racer και κάνει 120.000 δολάρια και την έχουν εδώ. Αυτό το κομμάτι, το μουσιακό, το σπάνιλο, το δούμε λίγο από εκεί. Αυτό είναι μόνο για συλλέκτες και το έχουν εδώ για να το δει όλος ο κόσμος μαζί με τα ρούχα που πουλάνε. Αυτό δεν το δείτε πουθενά στον κόσμο. Είναι πρωτοπορία. Από τα πιο ωραία μπαρμπέρικα που έχω δει σε όλη μου τη ζωή, ειλικρινά σας μιλάω. Είναι ανοιχτό προς τον δρόμο, έτσι, προσέξτε. Αυτό το έργο εδώ είναι του Άλεξ Γκονζάλες. Και μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση αυτά τα γκράφιτι που βλέπω στους δρόμους εδώ στη Melrose. Πραγματικά πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί κάποια είναι πανέμορφα και εντυπωσιακά. Αντιλαμβάνεστε ότι σε κάποια καταστήματα vintage γίνεται ο κακός χάμος όπως αυτό εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι τους αρέσει τόσο πολύ. T-shirt κάνουν 500 δολάρια. T-shirt δεύτερο χέρι, αλλά vintage. Τελικά είναι τάση τα μαγαζιά και στο ντεκόρ τους και στη φιλοσοφία τους κάνουν διάφορα πράγματα. Εδώ τώρα βλέπετε ένα μαγαζί που φαίνεται ότι είναι ένα μικρό περίπτερο, ας πούμε, πουλάει περιοδικά, εφημερίδες, μπύρες κτλ. Και μπαίνετε μέσα και βλέπετε μια καταπληκτική μπουτίκ. Εδώ θα δείτε. Πραγματικά υπέροχη. Κοιτάξτε πόσο ωραία πράγματα έχουν. Όλα αυτά που σας δείχνω είναι πράγματα που συμβαίνουν μόνο στη Melrose, δεν συμβαίνουν πουθενά άλλου. Αυτά θα τα δείτε μόνο εδώ, έτσι. Η Melrose είναι μια μποέμ γειτονιά
άκρος ενημερωμένοι, καλλιτεχνικά, αληθινοί πρωτοπόρος του μέλλοντος της Αμερικής. Νομίζω πως σίγουρα απαιτείται μια βόλτα στη θρυλική Melrose. Η καταναλωτική εμπειρία θα σας συναρπάσει και πιθανόν να πέσετε πάνω σε κάποιον επώνυμο που θα βολτάρει ανέμελος με έναν παγωμένο καπουτσίνο στο χέρι. Αν έρθετε στο Los Angeles, θέλω να περάσετε οπωσδήποτε από το Pink, το οποίο είναι το κορυφαίο χοντογκάδικο σε όλη την πόλη. Ουρέσκαουνε κάθε μέρα για ένα μαγαζί που άνοιξε μια τρύπα το 1939 και κάθε μέρα που λέει πάνω από 10.000 hot dog. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Εδώ θα φάτε hot dog όπως δεν τα έχετε φανταστεί ποτέ στη ζωή σας, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Και μιλάμε ότι είναι πέντε ανώστημα. Είναι βέβαιο ότι τέτοια hot dog δεν έχετε ξαναδεί ποτέ στη ζωή σας, διότι είναι και με κιμά και με τυρί και με λουκάνικο και με απ' όλα. Έτσι κλείνει ο δρόμος της Melrose με το κορυφαίο hot dog σε όλο το Los Angeles.